Πάμε να δούμε, να φύγουμε από τον Κιμ Γιούν, αλλά να πάμε στον Μάριο Γεωργιάδη, τον βουλευτή της Ένωσης Κεντρών και αντιπρόεδρο της Βουλής, διότι το κουμπί στην Ένωση Κεντρών το πατάνε οι βουλευτές και ένας-ένας φεύγουν, και να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα κύριε Τάκη. Λοιπόν, πριν από κανένα μήνα σας έφυγε η κυρία Μεγαλοοικονόμου και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα φεύγει ο κύριος Παραπάνω. Τώρα φεύγει ο κύριος Κατσιαντώνης. Και ανακοίνωσε ότι πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, καταλαβαίνετε. Ναι. Φεύγει ο κύριος Κατσιαντώνης. Είναι τα λεγόμενα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται, συμφωνίες κατά το τραπέζι. Σύμφωνοι. Αλλά βλέπουμε μια συνεχή διαρροή βουλευτών σας. Ο κύριος Κατσιαντώνης και αυτός έχει φύγει και η επιστολή του είναι πολύ αιχμηρή για τον πρόεδρο του κόμματός σας. Ο κύριος Καράσας είχε φύγει, επίσης πήγε και αυτό στο κίνημα αλλαγής. Ακούγονται και άλλα ονόματα και το ερώτημα είναι αν φταίνε μόνο αυτοί που φεύγουν ή αν υπάρχει κάποιο μερίδιο ευθύνης και στον κύριο Λεβέντη, διότι συνήθως λέγεται ότι για να γίνει κάτι κακό υπάρχουν ευθύνες και από τις δύο πλευρές. Πολλές φορές τα καλά τα πιστώνονται οι βουλευτές, αλλά τα κακά ο πρόεδρος. Ο κ. Κατσιαντώνης λέει ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των βουλευτών, να τα αποφασίζει όλα ο πρόεδρος, να ενημερωνόμαστε εκ των υστέρων, να μην παίρνουμε μυρουδιά την ανάγκη για εξυγχρονισμό της χώρας και όλα αυτά κλπ. Και διάφορα πολλά άλλα που σας καταλογίζει και κυρίως στον κύριο Λεβέντη. Τι γίνεται, υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία του κόμματος? Λοιπόν, μου άρεσε αυτό με τον εξυγχρονισμό που λέτε. Διότι εξυγχρονισμό σημαίνει ότι πρέπει να στηρίξει το Σύμφωνο Συμβίωσης που ο κ. Κατσιαντώνης ήταν απόν. Ναι. Άρα δεν μπορεί να μας μιλάει για εξυγχρονισμό ο κ. Κατσιαντώνης. Μιλάει για αναχρονισμό. Για αναχρονισμό. Μα δεν ήταν αναχρονισμό. Όταν προχωράμε μπροστά σε ένα συγκεντρώνο και στηρίζουμε ένα Σύμφωνο Συμβίωσης που ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για πολλές μερίδες ανθρώπων. Ο κ. Κατσιαντώνης βρισκόταν στη Λάρισα διότι ο Μητροπολίτης τον είχε πάρει τηλέφωνο και του είπε ότι αν ψηφίσεις και στηρίξεις το Σύμφωνο Συμβίωσης επειδή είναι στην Ελλάδα μικρή κοινωνία, θα βρίσκονται την ψήφο σου. Μάλιστα. Άρα ας μην μας μιλάει για προσωπικά, για εξυγχρονισμό και ας μην βρίσκει φθηνές δικαιολογίες μπροστά στη δική του πολιτική ανεπάρκεια. Γιατί πιστεύετε. Λοιπόν, μια ωραία ιστοριούλα τώρα. Ναι. Το 2015 λοιπόν, ενώ συγκεντρώνω μπήκε στη Βουλή. Mm-hmm. Και στη Βουλή μπήκε χάρη της χαρισματικής προσωπικότητας και των 40 ετών αγώνων του κ. Λεβέντη. Αυτό αλήθεια. Καλώς ή κακώς, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Αυτό αλήθεια. Αυτό είναι όλη η αλήθεια. Mm-hmm. Όλοι εμείς οι βουλευτές που μπήκαμε μαζί του, σαφέστατα ευνοηθήκαμε από αυτή την παρουσία, γιατί ήταν λογικό ο κόσμος να γνωρίζει τον κ. Λεβέντη. Άρα δεν μπορεί να μας λέει ότι είναι προσωποπαγή στο κόμμα. Τώρα μας έμαθε ο κόσμος. Mm-hmm. Όπως επίσης να υπενθυμίσω ότι το 2015 το Σεπτέμβριο που γίνανε οι δεύτερες εκλογές. Δεν υπήρχε σταυρός, υπήρχε μια λίστα. Σωστό όπου αυτό. Επέλεξε και διόρισε κάποιους βουλευτές, οι οποίοι το μόνο που κάνανε ήταν να πληρώσουν 150 ευρώ για ένα παράβολο. Mm-hmm. Και κάποια από τα στελέχη που ήταν στη λίστα, και δεν μιλάω για τους βουλευτές, δεν το έχουν πληρώσει καν, το έχει βάλει από την τσέπη το ίδιος ο κύριος Λεβέντης. Ναι. Ο κύριος Κατσιαντώνης το πλήρωσε. Δεν σας λέω, σας είπα εκτός των βουλευτών. Ναι, ναι, ναι. Μην ψάχνετε να βρείτε ότι πάθα κάτι. Όχι. Το είπα. Ναι, το είπα. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι όταν όλος ο κόσμος μέσα σε 40 των αγώνων γνωρίζει τον πρόεδρο και αυτή την προσωπικότητα, ψηφίζει ενός κεντρών και Βασίλη Λεβέντη στις εκλογές του 2015. Σύμφωνοι. Τώρα, όταν θα έχουμε εκλογές, σίγουρα όλοι οι βουλευτές θα έχουν κάνει έναν αγώνα, θα έχουν προβληθεί στα μίντια, θα έχουν κάνει κάποιο πολιτικό έργο και σαφέστατα θα έχουν και τη δική τους προσωπικότητα και τους δικούς τους ας πούμε εκλογική βάση και ψηφοφόρους. Άρα οι δικαιολογίες του να παραδώσει την έδρα γιατί θα καταλήξω εκεί, το ηθικό όταν βγαίνεις με λίστα και είσαι διορισμένος, είναι να παραδώσεις την έδρα στον ευεργέτη σου και να μην είσαι αχάριστος. Γιατί αν δεν υπήρχε ο κύριος Λεβέντης, ο κύριος Κατσιαντώνης, εγώ, η κυρία Μεγαλοοικονόμου, ο κύριος Καράς, οποιοδήποτε είναι αυτή τη στιγμή, εκλέχθηκε με Νέο Κεντρών, δεν θα μπαινε ούτε καν στην είσοδο της Βουλής. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά όπως ξέρετε, υπάρχει μια τακτική να μην την παραδίδει κανείς στην έδρα του. Κάτσε, εδώ είναι όμως πολύ δική περίπτωση. Άλλο το νόμιμο είναι η ειδική περίπτωση. Πολύ γιατί σου λέει, και έχει δίκιο τώρα ο κ. Γεωργιάδης, δεν έκανες κανένα αγώνα προεκλογικό. Εντάξει, αλλά και αυτοί που ήταν. Σου ήρθε από μόνο του το δωράκι. Σου ήρθε το δώρο. Μιλάμε για λίστα τώρα, έτσι. Ναι, και αυτοί που ήταν. Συγγνώμη, και αυτοί που έφυγαν από το ποτάμι με λίστα ήταν σε εκλογές του Σεπτεμβρίου, αλλά την έκαναν. Κύριε Τάκη, υπάρχει διαφορά. Το ποτάμι είχε ξαναμπεί στη Βουλή
και αυτοί που είχαν εκλεγεί, ναι, είχαν μπει και το είχανε Γενάρη παρελθόν, ναι, και έχουν αριθμό σταυρών δίπλα στο όνομά τους. Όσοι εκλέγηκαν με την Ένωση Κεντρών δεν έχουν σταυρό. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι έχω σταυρούς γιατί έχω και εκλογικές αναμετρήσεις στο παρελθόν. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, εμένα δεν με γνωρίσατε πριν μπω στη Βουλή. Με γνωρίσατε αφού μπήκα στη Βουλή. Σωστό είναι αυτό. Και εσείς σαν δημοσιογράφοι, κάνοντας πολιτικό ρεπορτάζ, ξέρετε τους περισσότερους. Όταν μπήκε ένα κεντρών, ξαφνικά ψάχνατε την Κυριακή των εκλεγών που βλέπατε τα ονόματά μας να εκλεγόμαστε. Να μάθουμε ποιοι είστε. Τώρα, να μάθουμε ποιοι είμαστε. Το ερώτημα είναι άρα, το εξής. Πέρα από αυτά που λέτε, τα οποία είναι, έχουν δίκιο και βάση. Να σε αυτό και να βάλω την τελεία μου, ότι το να παραδώσει την έδρα και τους ψηφοφόρους του, ας μην μας το λέει ο κύριος Κασιαντώνης και ας μην προσπαθεί να δει δικαιολογίες για κάποιο deal που μπορεί να έχει κάνει. Ναι. Αν έχει κάνει κάποια συμφωνία, να βγει ευθέως να την πει. Μπορείτε να μου πείτε γιατί φεύγουν οι βουλευτές σας ένας-ένας? Αυτό από όλα αυτά που είπατε πριν είναι δικαιολογημένα. Όχι ότι σας προβληματίζει τουλάχιστον αυτό. Υπάρχει, εντάξει, υπάρχει ένα κύμα αποχώρησης. Εσείς από την πλευρά σας έχετε κάποια επιχειρήματα και λέτε ότι έτσι αυτά που εκθέσατε. Ωστόσο, προφανώς δεν κάνετε και δεύτερες σκέψεις ότι μήπως κάτι κάνουμε λάθος. Λένε όλοι οι ισχυρίζοντες όσοι φύγανε για έλλειψη οργάνωση. Σωστά. Ναι. Από την άλλη λένε ότι δεν παραδίδω την έδρα γιατί έχω ψηφοφόρους. Για να έχει ψηφοφόρους πάνω από ό,τι έχει οργάνωση εσύ. Ναι. Προσωπική. Προσωπική οργάνωση. Mm-hmm. Άρα έχετε εσύ προσωπική οργάνωση και δεν έχει οργάνωση το κόμμα. Άρα δεν συμβάλλεις εσύ στο να οργανωθεί το κόμμα. Άρα κάτι δεν γίνεται σωστά. Mm-hmm. Να σας δεν ρωτήσω. Μπορεί να λες ότι θεωρείτε, έχω οργάνωση, θεωρείτε, έχω εκλογική βάση, έχω ψηφοφόρους, είμαι άρχοντας ενός νομού, ξέρετε τα τι νομός Λάρισα. Ναι. Να είσαι από τους μεγαλύτερους νομούς στην Ελλάδα. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Να σας ρωτήσω. Έχω μπάλα εισαγωγικά μόνος μου, για να το πω και απλά λαϊκά, και μου λέει μετά το κόμμα ότι δεν με στηρίζει. Δηλαδή μια συγκέντρωση έκανε ο κύριος Κασιαντώνης, πέρα από τα εγγένεια του γραφείου του στην Ελασσόνα, για να δούμε ποια είναι η δυναμική του και ποιοι είναι οι ψηφοφόροι του. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια υπόγεια πίεση είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη Νέα Δημοκρατία προς βουλευτές σας για να ενταχθούν 100%. Στα δύο μεγάλα κόμματα? 100%. Και αυτό γίνεται day one. Αφού και εγώ έχω δεχτεί προσωπικές πλάγιες προτάσεις. Ναι. Τότε μας πείτε από ποιο κόμμα. Δηλαδή όταν φτάνω σε σημείο με την ιδιότητα που έχω και εγώ και ξέρετε, ναι, την ιδιαίτερη σχέση βέβαια, με τον κύριο Λεβέντη, ναι. Να έρχονται να μου χτυπάνε εμένα την πόρτα και να μου λένε έλα, έλα, σε θέλουμε εμείς εδώ. Ναι. Μεταξύ σοβαρού και αστείου και στην καφενιακού τύπου κουβέντα και μέσα στους διαδρόμους της Βουλής. Φαντάζομαι τι πίεση θα δέχονται ευθέως και με προτάσεις ουσιαστικές οι υπόλοιποι βουλευτές που δεν είχαν καμία σχέση περισσότερη εξ αυτών με τον κύριο Λεβέντη. Μάλιστα. Στο παρελθόν. Θεωρείτε ότι ένας από τους λόγους που φεύγουν οι βουλευτές και πάνε είτε στο ένα κόμμα είτε στο άλλο είναι ο φόβος ότι μπορεί να μην μπείτε στη Βουλή στις επόμενες εκλογές ή υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι? Τους βάζω. Αυτή την αυταπάτη τους ποτίζουμε. Ναι, τους λένε, ναι, ουσιαστικά τους λένε ναι, αυτό ότι θα έχεις περισσότερες ελπίδες στο δικό μας κόμμα ενδεχομένως. Σε εμάς, εμείς θα είμαστε στην Νέα Δημοκρατία, θα είμαστε η κυβέρνηση. Η Λάρη θα βγάλει τρεις βουλευτές. Ναι. Έλα εδώ, αγόρι μου, θα σε προωθήσουμε, θα σε βγάλουμε εμείς. Mm-hmm. Εσάς από που είπατε ότι σας αυτό που δεν μου αρέσει και να πω και κάτι, ναι, ναι, ο Κασιαντώνη, ο οποίος λέει ότι είναι εξυγχρονιστής και τα λοιπά. Όταν είσαι πολιτικός, έχεις πολιτικό στίγμα, έχεις πολιτική ταυτότητα. Αυτό το μουαγέ που είπε ότι εγώ είμαι κεντρός, αλλά είμαι και νεοφιλελεύθερος, δεν μπορεί να είσαι τρία χρόνια στη Βουλή και να μην έχεις πολιτική ταυτότητα και να μην ξέρεις που πατάς. Και να μην ξέρεις ποιες είναι οι ιδέες και οι πεπιθήσεις σου. Ή είσαι κεντρός, ή είσαι νεοφιλελεύθερος, ή είσαι δεξιός, ή αριστερός, ή σοσιαλιστής, ή είσαι ένα. Μάλιστα. Δεν είσαι λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, ως ένα βαθμό, ας το πούμε, πλήττει, μην κρυβόμαστε, την εικόνα του κόμματος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, δεν σας κάνει καλό. Κοιτάξτε, τα μεγάλα θαύματα που λένε κρατάνε τρεις μέρες. Εντάξει. Μετά από τρεις μέρες δεν θα θυμάται κανείς την αποχώρηση του κ. Κασιαντώνη και απλά θα γίνεται για να ανανεώσουμε κάποια στιγμή. Ναι, αλλά χάνετε έδρες. Χάνετε έδρες όμως. Δηλαδή, επειδή δεν τις παραδίδουν, χάνετε έδρες. Ξέρετε, κυρία Σκητζή, θα μπορούσαμε να μην έχουμε χάσει καμία έδρα και να είμαστε περισσότεροι. Το ξέρετε ότι έχουν έρθει και από άλλα κόμματα και σε εμάς και μας έχουν χτυπήσει στην πόρτα. Εμείς όμως δεν είμαστε ανήθικοι να πάμε να κλέψουμε την έδρα και τον αγώνα του άλλου για να πάρουμε ένα βουλευτή να μεγαλώσουμε.
Εμείς κρατάμε αυτή την αρχή. Και από ανεξάρτητους βουλευτές έχουν γίνει προσεγγίσεις πλάγιες προς εμάς για να τους εντάξουμε στην δυναμική της Ένωσης Κεντρών. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον πάντως. Για να εξασφαλίσουν το πολιτικό τους μέλλον. Γνωρίζουμε τα όποια πολιτικά παιχνίδια. Ένας ανεξάρτητος βουλευτής αυτή τη στιγμή δεν ξέρει πού θα εκλεγεί μετά. Δεν είναι εύκολο ο προσωπικός. Δεν ξέρει το πολιτικό του μέλλον που εγγράφεται. Εσείς είχατε καλές σχέσεις μαζί του? Είχατε σχέσεις βασικά? Εγώ προσωπικά. Ναι, ναι. Ίσως να είχα και τις καλύτερες σχέσεις από όλους. Άρα είναι κάτι που με έχει στεναχωρήσει. Δεν είχατε ένα πρόγευμα. Μια πρόγευση δεν είχατε? Και σε σχέση με τις άλλες αποχωρήσεις, θεωρώ ότι αυτή ήταν η πιο άναμπρη. Διότι δεν είχε χτυπήσει δεν είχε κρούσει τον κόδωνα ότι ξέρετε κάτι, εγώ θα φύγω. Ελάτε να κάνουμε κάτι, έτσι θα φύγω. Δεν νιώθω καλά εδώ. Μάλιστα. Και είχατε και τις καλύτερες σχέσεις και σας την έκανε κιόλας. Ναι, ναι. Γι' αυτό έτσι είναι και πιο. Έτσι είναι η ζωή. Δεν το ξέρω, τα κάστρα πέφτουν εκ των έσω. Βέβαια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ αλλά για αυτή την επικοινωνία. Για την επόμενη μέρα που μου λέτε, εγώ καθημερινά που βγαίνω έξω, βλέπω νέος κόσμος να έρχεται προς την Ένωση Κεντρών και να θέλει να αγκαλιάσει τις ιδέες και τις αξίες μας. Γιατί ξέρει ότι είμαστε άφθαρτο κόμμα και ξέρει ότι δεν έχουμε εμπλακεί με τη διαπλοκή ποτέ. Και αυτό είναι που μου δίνει δύναμη. Ωραία. Και τα νέα στελέχη που ακολουθούν και οι επιλαχόντες, οι επόμενοι που ήταν να βγουν με βάση λίστας, έχουν πραγματικά πολύ δύναμη και ίσως και περισσότερη δύναμη και τον ίδιο τον κύριο Κασιαντώνη για τον νομό παράδειγμα ή για άλλους νομούς και άλλες περιφέρειες της Ελλάδος. Κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Για χαρά.